Σύσκεψη για την αξιοποίηση της αποθήκης του Τελωνίου Καβάλας συγκάλεσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής με τη συμμετοχή του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, που όπως όλα δείχνουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πρέπει απαραίτητα να εγκριθούν τα αιτήματα του Δήμου Καβάλας και του Οργανισμού Λιμένος για την αξιοποίηση μέρους της αποθήκης στο κτίριο του Τελωνίου, όπως επίσης και η μεταφορά στο ίδιο το ακίνητο των υπηρεσιών του Λιμεναρχείου. Σύσκεψη συμμετείχαν και οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο Βουλευτής Γιώργος Παπαφιλίππου, η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Χρήστος Ηλιάδης και υπηρεσιακοί παράγοντες. Σήμερα είχαμε τη σύσκεψη. Μέχρι την Παρασκευή πρέπει να στείλω έτσι κάποια τεχνικά δελτία που με ζητήθηκαν για να ενταχθεί συγκεκριμένη μελέτη έργων στη Νυχτιόσκαλα, πολύ σημαντική μελέτη που ουσιαστικά είναι το έναυσμα των εργασιών για την περιοχή της Ιχθυόσκαλας, ώστε ο αλευτικός στόλος του λιμανιού μας να μεταφερθεί στη φυσική του θέση. Mm-hmm. Και βέβαια είχαμε σήμερα τη σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε ο κύριος Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Κουρουμπλής. Όπως είπατε πολύ καλά, ήμασταν όλοι αυτοί και επιπλέον βέβαια ήταν και υπηρεσιακοί παράγοντες και από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Έχουμε προχωρήσει, έχω κάνει πάρα πολλές συναντήσεις και συσκέψεις. Έχουμε τελειώσει με το Υπουργείο Οικονομικών και τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας. Αυτό που έχει μείνει είναι οι συνεννοήσεις με τον κύριο Πιτσιλή. Δήμητρα Τσανάκα και Χρήστος Ηλιάδης κατέθεσαν στον Παναγιώτη Κουρουμπλή τις προτάσεις τους για να αξιοποιηθεί το κτίριο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Η κυρία Τσανάκα και ο κύριος Ηλιάδης αναφέρθηκαν σε μια σειρά διευθετήσεων που θα μπορούσαν να γίνουν ώστε η αποθήκη του Τελωνίου να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Από την πλευρά του, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφέρθηκε στην ανάγκη των τελωνιακών υπηρεσιών να έχουν χώρους αποθήκευσης και ζήτησε ένα επικαιροποιημένο υπόμνημα με τα αιτήματα και τις προτάσεις του Δήμου και του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, ενώ δεσμεύτηκε να εξετάσει τα αιτήματα καλοπροαίρετα. Ο κύριος Κουρουμπλής με τη σειρά του σημείωσε ότι σε πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης θα μπορούσε να γίνει μια διευθέτηση του χρόνου με τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των τελωνιακών υπαλλήλων. Εμείς το επόμενο διάστημα σαν οργανισμός, γιατί απευθύνθηκε κυρίως σε εμάς, να τον καλύψουμε για κάποια θέματα που έβαλε. Αυτά όλα το επόμενο διάστημα θα γίνουν πράξη. Νομίζω ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις και για το θέμα του οργανισμού, που ο οργανισμός θέλει να αξιοποιήσει μέρους της ελληνικής αποθήκης να εγκατασταθούν εκεί οι υπηρεσίες του οργανισμού του Λιμεναρχείου, της δεύτερης λιμενικής περιφέρειας, λιμενικού σώματος και της πλοϊκής υπηρεσίας, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το κτίριο επί της Εθνικής Αντίστασης και Αβέροφ ως ξενοδοχείο, με Μάλιστα. σκοπό έτσι νέες θέσεις εργασίας, επιπλέον έσοδα για το δημόσιο. Καταλαβαίνετε, είναι μια αναπτυξιακή πρωτοβουλία έτσι ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο για το λιμάνι, κυρίως για την πόλη. Να σημειωθεί πως στο πλαίσιο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε με τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας στο πλαίσιο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Σέντερ, ο κύριος Ηλιάδης τόνισε χαρακτηριστικά ότι η σύσκεψη ήταν απόρρια των επισκέψεων του κυρίου Κουρουμπλή στην Καβάλα, κατά τις οποίες τέθηκαν τρία βασικά θέματα: ο αποχαρακτηρισμός τμήματων της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, ώστε να αποδοθούν στο Δήμο Καβάλας η ένταξη των έργων στην Ιχθυόσκαλα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ώστε το λιμάνι να πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας με σκοπό να μεταφερθεί εκεί ο στόλος των Καϊκιών και η αξιοποίηση του Τελωνίου. Ναι, να πω καταρχήν ότι όσα υποσχέθηκε ο κύριος Κουρουμπλής και από τις δύο επισκέψεις του στην Καβάλα, γίνονται η μία μετά την άλλη πράξη. Μάλιστα. Γνωρίζετε ότι τα θέματα αποχαρακτηρισμού τμήματων της χερσαίας ζώνης προχωρούν κανονικά. Είμαστε στη διαδικασία που περιμένουμε τις σύμφωνες γνώμες από τα διάφορα υπουργεία όπως ορίζει ο νόμος. Mm-hmm. Το άλλο ήταν η υπόσχεση που έδωσε ο κύριος Υπουργός για να βοηθήσει τη Δήμαρχο για το θέμα της τελωνιακής αποθήκης. Mm-hmm. Και το άλλο ήταν να
η μελέτη για τα έργα στην Ιχθυόσκαλα να ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας. Βέβαια, ο κύριος Ηλιάδης κλήθηκε να απαντήσει στο γεγονός εάν πρόκειται άμεσα να μεταφερθούν οι υπηρεσίες του Τελωνίου της Καβάλας στο εμπορικό λιμάνι Φίλιππος ο Δεύτερος. Για την ώρα τουλάχιστον το Τελωνίο της Καβάλας παραμένει στο λιμάνι Απόστολος Παύλος, εδώ δηλαδή που βρίσκεται, και δεν υπάρχει ενδεχόμενο να μεταφερθεί άμεσα στο εμπορικό λιμάνι, δήλωσε χαρακτηριστικά. Κοιτάξτε, ο οργανισμός έχει κάνει επικαιροποίηση του master plan για το Φίλιππος Β. Ναι. Δεν έχει βέβαια ολοκληρωθεί. Εκεί προβλέπεται και κτηριακές εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Και αποθηκευτικοί χώροι του Τελωνίου. Αλλά αυτά, καταλαβαίνετε, πρέπει να γίνουν έργα και αυτό δεν γίνονται ούτε σε ένα ούτε σε δύο χρόνια. Ναι. Μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα, οι τελωνιακές υπηρεσίες θα είναι στο σημείο που βρίσκονται τώρα. Ο λόγος γίνεται για τις τελωνιακές αποθήκες. Ναι, ναι. Εμείς είπαμε, εγώ προσωπικά, και ό,τι απασχόλησε τον κύριο Πιτσιλή όσον αφορά τις αποθήκες, υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης χώρου του οργανισμού στο Φίλιππος Β προς το Τελωνίο. Ζήτησε κάποια άλλα θέματα να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Αυτό θα γίνει. Μάλιστα.